Καλημέρα σας, ονομάζομαι Δημητριάδης Πέτρος. Καλημέρα, από ακουστική δεν πάμε καλά. Και θα μιλήσω, θα δώσω κάποια εισαγωγικά στοιχεία για τους αρχαίους Φιλίππους και για την ευρύτερη περιοχή. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων, από τα πιο καλοδιατηρημένα θέατρα της Ελλάδος. Και ένα θέατρο το οποίο φημίζεται κάθε χρόνο να διοργανώνονται πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τώρα, κάποια εισαγωγικά στοιχεία. Η περιοχή στην οποία βρισκόμαστε, οι Φίλιππι, είναι μια πόλη της Ανατολικής Μακεδονίας, η οποία ιδρύθηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. και συγκεκριμένα το 356, όταν ο Φίλιππος κατέλαβε την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, την οποία θα πρέπει να πούμε ότι κατοικούνταν από θρακικά φύλλα έως τότε. Το 362, πριν από τη συνίδρυση των Φιλίππων, οι Θάσοι, οι οποίοι είχαν απικήσει ήδη την περιοχή της Νεαπόλεως, της σημερινής Καβάλας, είχαν ιδρύσει εδώ πέρα μια πόλη που λεγόταν Κρινίδες. Αργότερα όμως ένιωσαν απειλημένοι από τα θρακικά φύλλα και γι' αυτό το λόγο ζήτησαν στη συνδρομή του Φιλίππου. Ο Φίλιππος ο δεύτερος συνέδραμε στην προσπάθειά τους να αποθήσουν τους στράκιωτες και γι' αυτό το λόγο το 300, όπως ανέφερα προηγουμένως, κατέλαβε την περιοχή και την οχύρωσε και ίδρυσε τους σημερινούς Φιλίππους. Οι Φίλιπποι, θα πρέπει να πούμε, επί ελληνιστικής εποχής δεν γνώρισαν μεγάλη ακμή. Τη μεγάλη ακμή θα τη γνωρίσουν στα μέσα του 1ου αιώνα π.Χ., όταν και θα γίνει η περίφημη μάχη των Φιλίππων. Πρόκειται για μια μάχη κοσμοϊστορικής συμμαχίας, συγκεκριμένα συνέβη το 42 π.Χ. και στην οποία ευρέθηκαν αντιμέτωποι οι Φιλοκεσαρικοί υπό την ηγεσία του Μάρκου Αντωνίου και του Οκταβιανού και οι δολοφόνοι του Ιουλίου Κέσσαρος, ο Βρούτος και ο Κάσιος. Ηττημένοι ήταν ο Βρούτος και ο Κάσιος. Η ήττα αυτή ουσιαστικά θα σηματοδοτήσει τη λήξη της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας και την αρχή της Ρωμαϊκής Ηγεμονίας και αργότερα Αυτοκρατορίας. Θα πρέπει να πούμε ότι από ευγνωμοσύνη στους βετεράνους του, ο Οκταβιανός θα ιδρύσει εδώ πέρα μια πόλη, την οποία θα ονομάσει Κολόνια Αυγουστιάνα Ιουλιάνα Φιλιππένσης, στα λατινικά, δηλαδή ουσιαστικά απικία του Ιουλίου Αυγούστου των Φιλίππων, και οι λεγιονάροι αυτοί ουσιαστικά θα αποτελούν τον πυρήνα για τους Ρωμαϊκούς Φιλίππους. Οι Ρωμαϊκοί Φιλίπποι, θα πρέπει να πούμε, γνώρισαν μεγάλη ακμή, διότι τέμνονταν η πόλη από την Εγνατία Οδό, η οποία συνέβη από τα μέσα του 2ου αιώνα π.Χ. συνέβη την Επίδανο, το σημερινό Δυράχιο με το Βυζάντιο, και ουσιαστικά κατέστησε τους Φιλίππους ένα πολύ σημαντικό εμπορικό και επικοινωνιακό κόμβο. Γι' αυτό το λόγο η Ρωμαϊκή περίοδος θεωρείται, να το πω έτσι, η χρυσή εποχή των Φιλίππων. Κατά τη διάρκεια, θα πρέπει να πούμε, της Ρωμαϊκής περίοδου χτίστηκαν πολλά επιβλητικά μνημεία, θα τα δούμε και στο αρχαιολογικό χώρο, όπως για παράδειγμα το Φόρουμ, το οποίο διαμορφώθηκε αρχικά από τους Ιουλιοκλάβδιους, την πρώτη Ρωμαϊκή δυναστεία, και αργότερα από τους Αντωνίνους στα μέσα του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Όπως επίσης διαμορφώθηκαν και πάρα πολλές θέρμες και πάρα πολλά δημόσια έργα δημόσιας χρήσεως και δημόσιας υγιεινής. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι μεγάλη ακμή γνώρισαν οι Φίλιπποι και για την παλαιοχριστιανική περίοδο. Γιατί? Διότι το 50 μετά Χριστόν, ο Απόστολος Παύλος, θα πρέπει να πούμε, ήρθε εδώ στους Φιλίππους. Ουσιαστικά από εδώ πέρα, από αυτή την περιοχή, ξεκίνησε το κήρυγμα του χριστιανισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε αυτή την περιοχή βαφτίστηκε η πρώτη χριστιανή, η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή, η Λυδία Φιλιππισία. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο, όταν ο χριστιανισμός έγινε επίσημη θρησκεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, χτίστηκαν μνημειώδεις βασιλικές και μνημειώδη μνημεία χριστιανικά, όπου θα τα δούμε και στον αρχαιολογικό χώρο, όπως για παράδειγμα βασιλική Α, Β και Γ, όπου καθώς επίσης και το Οκτάγωνο. Θα πρέπει να πούμε ότι κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο οι Φίλιπποι φημίζονταν ως προσκυνηματικό κέντρο. Πάρα πολλά πλήθη από όλο τον κόσμο και από όλη τη Ρωμαϊκή επικράτεια, αλλά και τη Βυζαντινή αργότερα, συνέρεαν στους Φιλίππους για να προσκυνήσουν τον τόπο που φυλακίστηκε ο Απόστολος Παύλος, αλλά και βαπτίστηκε η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή Λυδία, η Φιλιππισία. Επίσης, ωστόσο όμως, θα πρέπει να πούμε ότι από τα μέσα του 6ου αιώνα και μετά αρχίζει πλέον η παρακμή. Και αυτό γιατί? Διότι αρχίζουν επιδρομές στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Αρχικά οι Γότσοι, θα πρέπει να πούμε ότι θα ερημώσουν την περιοχή και θα τη λαλετήσουν αγρίως. Ενώ αργότερα οι Σλάβοι θα διεξάγουν συνεχείς επιδρομές κατά τη διάρκεια του 7ου και 8ου αιώνα, με αποτέλεσμα σταδιακά οι Φίλιπποι να ερημώσουν και να καταληφθούν και στο τέλος οι κάτοικοι να καταφύγουν πλέον στη Νεάπολη. Στην Καβάλα δηλαδή. Τώρα, κάποια λόγια θα πω και για το αρχαίο θέατρο των Φιλίππων. Το θέατρο αυτό διαμορφώθηκε για πρώτη φορά, όπως το βλέπουμε τώρα, επί Φιλίππου του Δευτέρου, τον 4ο αιώνα π.Χ. Ωστόσο, η σημερινή του μορφή είναι καθαρά ρωμαϊκή. Αυτό που βλέπουμε δηλαδή τώρα διαμορφώθηκε για τη ρωμαϊκή περίοδο. Το μόνο το οποίο βλέπουμε να έχει διασωθεί από την εποχή του Φιλίππου είναι το κύλον. Το κύλον είναι αυτό ο χώρος εδώ που βλέπουμε, όπου ουσιαστικά λάμβαναν χώρα οι θεατρικές παραστάσεις.
Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι και κάποιοι αναλυματικοί τείχοι, εδώ που βλέπουμε στη βάση των διαζωμάτων, αυτοί θα πρέπει να βγουν διασώζονται ακόμα από την περιοχή των Φιλίππων, από την εποχή του Φιλίππου. Ωστόσο, τα υπόλοιπα τμήματα είναι ρωμαϊκά. Επίσης θα πρέπει να επισημάνω ότι οι Φίλιππι, κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα θα πρέπει να πούμε ότι ερημώνονται τελείως. Πλέον δεν αναφέρονται από πουθενά, δεν αναφέρονται σε καμία γραπτή πηγή. Και αυτό κυρίως διότι, όπως ανέφερα, οι συνεχείς επιδρομές αλλά και η ερήμωση του τόπου ουσιαστικά αποθάρραν τους κατοίκους να κατοικήσουν στη συγκεκριμένη περιοχή. Ωστόσο, μετά τη λήξη της Οθωμανικής περίοδου και την απελευθέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας το 1913, το 1914 η Γαλλική Αρχαιολογική Αποστολή θα ξεκινήσει ανασκαφές στην περιοχή και σιγά σιγά θα αρχίσει να αναδεικνύει τα σημαντικά ευρήματα του αυτού του τόπου. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι και μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ο καθηγητής Στυλιανός Πενεκανίδης, συγκεκριμένα τη δεκαετία του 60, θα διεξάγει μια σειρά ανασκαφών, οι οποίες θα πρέπει να πούμε μεγάλη επίγεια στον ελλαδικό χώρο, θα ανακαλυφθούν πάρα πολύ αξιόλογα ευρήματα. Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι στους Φιλίππους έχει βρεθεί ένα πολύ χαρακτηριστικό δείγμα ελληνικής τεχνολογίας και μιλάω για το ηλιακό ρολόι των Φιλίππων, το οποίο είναι ένα δείγμα αξιόλογης τεχνολογίας και μάλιστα είναι πάρα πολύ σημαντικό έβριμα γιατί χρονολογείται στη Βυζαντινή περίοδο, συγκεκριμένα τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, και αποτελεί απόδειξη ότι ουσιαστικά στη Βυζαντινή περίοδο οι επιστήμες δεν καταστράφησαν ούτε κατέπεσαν όπως αναφέρουν κάποιοι, αλλά αντιθέτως συνέχισαν να ακμάζουν. Πρόκειται για ένα αξιόλογο δείγμα τεχνολογίας, διότι αποτελεί ταυτόχρονα ηλιακό ρολόι, αλλά και συσκευή υπολογισμού των αποστάσεων, αλλά και καθώς επίσης και τις θέσεις των άστρων. Ουσιαστικά έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία με τα λεγόμενα κρικωτά ορολόγια, τα οποία κατασκευάζονται για πρώτη φορά κατά την ελληνιστική περίοδο από τον ύπαρχο το Ρόδιο και πολλοί θεωρούν ότι έχει και σχέση με τον αστρολαβό των Αντικυθύρων, τον περίφημο μηχανισμό, ο οποίος και αυτός έχει προκαλέσει αίσθηση σε ολόκληρο τον κόσμο. Αναφέρω επίσης χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος συναρμολόγησε και συνέδεσε τον υπολογιστή των Αντικυθύρων είναι ο ίδιος άνθρωπος, συγκεκριμένα ο Derek Dasola Price, έτσι ονομάζεται, ένας Αμερικανός καθηγητής, ο οποίος ειδικεύεται στη συναρμολόγηση και ειδικεύεται σε διάφορα τέτοια συστήματα υπολογισμού αποστάσεων. Είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος κρύβεται και πίσω από την συναρμολόγηση του συγκεκριμένου μηχανισμού. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτό το έργο κόντεψε να πεταχτεί. Κανένας δεν κατάλαβε την αξία του. Και ευτυχώς που βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος και επεσήμανε στους Έλληνες καθηγητές, συγκεκριμένα στον Πελεκανίδη, αλλά και στον βοηθό τον Γεώργιο Γούναρη, ο οποίος όταν βοηθούσε μετά έγινε καθηγητής και είναι αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, είναι και υποπτεύουσα στα σκαφές του Φιλίππους, επεσήμανε την αξία του και γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει να πούμε ότι ουσιαστικά σώθηκε το έβριμα ουσιαστικά τελευταία στιγμή. Επίσης, ένα άλλο αξιοσημείωτο που θα πρέπει να επισημάνουμε για τους Φιλίππους είναι και η οχύρωση των Φιλίππων. Είναι εξαιρετικά σημαντική. Ο πρώτος ο οποίος οχύρωσε τους Φιλίππους ήταν ο Φίλιππος ο δεύτερος, όπως ανέφερα. Στα ανατολικά ακόμα σώζονται κάποια τμήματα του αρχαίου τείχους, δυστυχώς όχι πολλά. Ωστόσο, η πιο αξιόλογη οχύρωση συνέβη κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο, συγκεκριμένα τον 5ο αιώνα, για να αντιμετωπίσει τις συνεχείς επιδρομές, αλλά και αργότερα κατά τη διάρκεια του 10ου αιώνα, όταν οι Βυζαντινοί προσπάθησαν με μια οχύρωση της περιοχής να αντιμετωπίσουν τις συνεχείς επιδρομές των Σλάβων και των Βουλγάρων. Τέλος, θα πρέπει να πούμε ότι έως και σήμερα οι Φίλιππι αποτελούν πόλο έλξης πολιτισμικό και έρχονται κάθε χρόνο διαγωνίζονται το Φεστιβάλ Φιλίππων. Έρχονται άτομα από όλο τον κόσμο και από την Ελλάδα, θα πρέπει να πούμε. Και σε αυτό το θέατρο το οποίο βλέπουμε κάθε χρόνο διεξάγονται αξιόλογες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ.